Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη Μυτιλίνη βρίσκονται τα κορίτσια της Κοπηλασίας, η Μιλένα Κουντού και η Ζωή Φίτσιου, που πριν από λίγες μέρες είχαν πάρει στην Ελβετία το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τον Ιούλιο στο Παρίσι. Οι δύο αθλήτριες, εμφανώς ικανοποιημένες και χαρούμενες που θα συμμετάσχουν με την εθνική μας ομάδα στη μεγαλύτερη, σπουδαιότερη διοργάνωση του πλανήτη, μίλησαν σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε ο Ναυτικός Όμιλος Μυτιλίνης στο μεσημέρι της Δευτέρας. Στις εγκαταστάσεις του, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο στόχο που είχαν θέσει και αυτός υλοποιήθηκε μέσα από μεγάλες μάχες που έδωσαν. Γυρίσαμε μετά από αρκετούς μήνες εδώ πέρα. Εγώ έλειπα για αρκετούς μήνες. Η Ζωή έρχεται πρώτη φορά, τη φιλοξενούμε εδώ. Να γνωρίσει λίγο τα πάτρια εδάφη. Να δει από πού προέρχομαι και εγώ έχω πάει στα δικά της μέρη. Και μετά από δύο επιτυχίες που φέραμε, όσο λείπαμε, ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς, γυρίσαμε να τη φέρουμε και στο νησί. Η Μιλένα ήταν ένα κορίτσι ταλαντούχο, δούλεψε πολύ σκληρά και κατάφερε, πήγε στην Εθνική, ανέβηκε στα σκαλοπάτια της Εθνικής, έφτασε στην παραμονή του να μπει στο κορυφαίο σκαλοπάτι που βρίσκεται τώρα. Εκεί είχε την τύχη κάποια στιγμή να γίνει πλήρωμα με τη Ζωή που την ξέραμε. Καταξιωμένη αθλήτρια και ταλαντούχα και στο ότι είναι καλή σαν ηγέτης στο πλήρωμά της. Έκανε μια τέλεια χημεία και έφτασα να πάρω το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα, όπου και εκεί θα πάνε καλά. Πήγαμε στο Πιεντιλούκο το 23. Οι αγώνες ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί και ελπιδοφόροι. Και μετέπειτα ήρθε το Bled στη Σλοβενία, πέρσι το Πανευρωπαϊκό. Εκεί αρχίσαμε να λέμε ότι όπα, τώρα ας πούμε τι γίνεται, πάμε όντως πολύ γρήγορα. Βγήκαμε έξω και ήμασταν πολύ κοντά στις πρώτες, στα μεγάλα κεφάλια και λέμε κάτι κάνουμε τώρα, κάτι γίνεται εδώ. Ήρθε και η επόμενη διοργάνωση πάλι τα ίδια και ξεκίνησαν έτσι λίγο κάποια μικρά εμπόδια, σιγά σιγά, με το πέρασμα του χρόνου, τα οποία, να σας πω την αλήθεια προσωπικά, δεν με βάλανε ποτέ κάτω για έναν περίεργο λόγο. Ενώ θα περίμενε κανείς μέσα από όλα αυτά να απελπιστώ και να με πιάσει έτσι μια ότι εντάξει, μάλλον αυτό που ήταν δεν θα γίνει ας πούμε. Αντιθέτως ένιωθα ότι όλα αυτά έρχονται για να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω και το κάτι παραπάνω και το κάτι παραπάνω και τελικά έτσι έγινε. Νομίζω τα διαχειριστήκαμε όλα τα εμπόδια της περσινής χρονιάς πάρα πολύ ορθά. Τα πήραμε και τα κάναμε σκαλιά για να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά και τελικά ξεκίνησε πάλι το 24 με ένα ακόμα μεγαλύτερο δέσιμο και μια ακόμα μεγαλύτερη χημεία μεταξύ μας. Και ήρθαν οι πρώτοι αγώνες, οι οποίοι ήταν ακόμα πιο δυνατοί και ακόμα πιο γρήγοροι από την προηγούμενη χρονιά. Και σιγά σιγά βλέπαμε και λέγαμε ότι ναι, το πιάνουμε, το έχουμε, θα έρθει. Θα δείτε πάρα πολλά από τον Ναυτικό Όμιλο τα επόμενα χρόνια, διότι αυτή η όλη αντιμετώπιση, η αλήθεια είναι ότι μας έχει πεισμώσει κι άλλο. Οπότε θα σταθούμε στα πόδια μας, δεν ζητάμε από κανέναν καμία βοήθεια. Και θα σας πω επίσης ότι σε όλο αυτό το σκηνικό και σε όλο αυτό το περιβάλλον υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν από όλη την προσπάθειά μας σαν Ναυτικός Όμιλος και ήρθαν δίπλα μας. Πρώτα θα αναφερθώ στον Μανώλη τον Τζανέτο και τους αδερφούς Καραχάλια, όπου μέσα του Ελαΐτη ήρθαν και μας πήραν μια βάρκα. Όταν λέμε μια βάρκα μιλάμε για 14-15.000 ευρώ. Δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνικο το ποσό. Είχαμε ανάγκη τότε, διότι αυτή η βάρκα μας βοήθησε και να πάμε να διεκδικήσουμε θέσεις, αλλά και να δώσουμε το αντάλλαγμα σε άλλους ναυτικούς ομίλους, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή βάρκα για τη Μιλένα, γιατί έτσι πάει. Πρέπει να δώσεις και κάτι για να πάρεις. Είχαμε λοιπόν στη φαρέτρα μας και ένα καλό σκάφος και μας βοήθησε πάρα πολύ. Ένας ιδιώτης, χωρίς να έχει ζητήσει ποτέ να προβληθεί. Σήμερα τα τύπωσα αυτά τα δύο, εγώ ποτέ δεν μου ζητήθηκε. Ξέρετε κάτι, πείτε μια κουβέντα για μας. Ήρθανε, την πήραν τη βάρκα, την αφήσανε και φύγανε. Το ίδιο ισχύει για τον κύριο Τρυπιντήρη, ο οποίος ήρθε και λέει: υπάρχει μυτιλινιό παιδί το οποίο πάει στην Ολυμπιάδα, είναι στο νησί, κάνετε την προσπάθεια. Τι ανάγκη έχετε? Και λέω: έχουμε μια βάρκα ανάγκη. Την επόμενη μέρα υπήρχε κατάθεση από άνθρωπο που δεν είναι από την οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου. Ένας πολίτης μυτιλινιός, έκανε το αυτονόητο. Τοπικός άρχοντας έβαλε τα προσωπικά του παράπονα απέναντι από τους αθλητές μας
Δεν μας πήρε τα εργόμετρα που μας έχει τάξει, με αποτέλεσμα φίλος και παλιός κοπλάτης από την Αμερική να μας στείλει 5.000, να πάρουμε αυτά τα εργόμετρα, να κάνουμε ένα δώρο στη Μιλένα και χτες πάλι με ένα τηλέφωνο να κάνουμε δώρο στη Δεσποινίδα τη φιλοξενούμε για ένα ρολόι. Τον υπέρ ευχαριστώ, λέγεται Ψωμάς Μαρσέλος, και μας στέκεται σε κάτι προσπάθεια. Γιατί αν περιμέναμε από τις τηλεοράσεις που τάζουν και θα πάρουμε και θα δείξουμε, ακόμα θα περιμέναμε. Αυτά και τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο παράπονο ήταν αυτό. Να ξέρετε ότι η κοπηλασία είναι πολύ ιδιαίτερο άθλημα. Δεν είναι κάτι απλό και αυτό το δέσιμο των παιδιών γίνεται μέσα από αυτό το άθλημα και το δέσιμο των παραγόντων. Αν δεν έχεις γίνει κοπηλάτης, δεν κάθεσαι σε αυτό το άθλημα. Αν δεν έχεις ζήσει τον πόνο, την κούραση, την τυραννίδα που έχει αυτό το άθλημα, δεν μπορείς να είσαι ούτε παράγοντας, ούτε προπονητής, ούτε αθλητής. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άθλημα. Ο ναυτικός όμιλος που εδώ είσαστε είναι από τα παλαιότερα, για να μην πω το παλαιότερο σωματείο που υπάρχει στο νησί. Κάντε μία αναγωγή ως δημοσιογράφοι να δείτε. Είναι από τα πιο ιστορικά σωματεία. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει να κρατάω έτσι πολύ χαμηλά το κεφάλι. Οπότε κάθε φορά που πάμε να κάνουμε έτσι μια τέτοια συζήτηση, λέω, λέω πρώτο Θεός να πάμε μέχρι εκεί. Ό,τι είναι να είναι ευλογημένο να γίνει. Ξέρουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε κεφάλι τώρα, να δουλέψουμε όπως δουλεύαμε ειδικά το τελευταίο διάστημα, αυτούς τους 2 μήνες που μένουν. Και θεωρώ ότι αν είμαστε καλά και αν δουλέψουμε όπως είναι να δουλέψουμε και πάμε ότι ναι, κάναμε αυτό που ήταν να κάνουμε, θα έρθει και το ανάλογο αποτέλεσμα.